του γάμου της Βάσος Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου, που θα γίνει στα Χανιά, σύντομα. Ναι, έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Η Ξανθήπη είναι στην Κρήτη και κάνει ρεπορτάζ εκεί. Έγινε γνωστό ο γάμος πριν από λίγες μέρες με την αγγελία που ανέβηκε στις εφημερίδες. 3-6-7. 3-6-7. Συγγνώμη, συνέχεια. Ναι, ωραία. Το μετράμε και βλέπουμε και το αρχικό μετά. Οπότε έχουμε αποκλειστικά όλες τις πληροφορίες. Ποιο μήνα θα είναι εκείνος που θα γίνει ο γάμος και σε ποιο σημείο. Ωραία, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μετά σχολιάζουμε. Όλα είναι έτοιμα για έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γάμους της χρονιάς, του Λευτέρη Σουλτάτου και της Βάσος Λασκαράκη. Η αναγγελία ήδη έχει δημοσιευθεί και οι πρώτες ετοιμασίες στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του γαμπρού, αλλά και τόπο καταγωγής της νύφης έχουν ξεκινήσει. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες εκπομπής, ο γάμος θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Θα είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα κριτικά έθιμα τα οποία θα τηρηθούν κατά γράμμα. Οι πληροφορίες εκπομπής επιμένουν ότι η τελετή θα γίνει σε ναό της πόλης των Χανίων και όχι στο χωριό του Ηρακλείου, από όπου κατάγεται ο γαμπρός. Για τους κουμπάρους δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει πληροφορίες, όμως οι πολύ στενοί φίλοι του ζευγαριού είναι ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, η Θέμης Βουτσινά και ο Χάρης Γρηγορόπουλος. Η παράδοση θέλει οι γάμοι συνήθως να γίνονται στον τόπο της νύφης. Ναι. Αλλά εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Θα γίνει στον τόπο του γαμπρού. Για την ακριβή, ο γαμπρός είναι από το Ηράκλειο. Λίγο έξω από το Ηράκλειο, όπως ήταν και η αναγγελία του γάμου που παίξαμε την Παρασκευή. Και η Βάσο Λασκαράκη έχει καταγωγή από την Κρήτη. Απλά επιλέγουν, όπως λέει το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, στα Χανιά για να γίνει ο γάμος. Και εμείς αυτό που αποκαλύψαμε σήμερα είναι ο μήνας. Ο Ιούλιος λοιπόν θα είναι ο μήνας. Και να πούμε ότι θα γίνει σε πολύ, μα πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να ρωτήσουμε από τη Βίκη την ημερομηνία, αν είναι καλή ημερομηνία αστρολογικά. Το μήνα γνωρίζουμε. Το μήνα, εντάξει, θα ρωτήσουμε τη Βίκη. Εγώ λέω ότι είναι κρίμα που θα γίνει σε κλειστό κύκλο, γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάει σε κριτικό παραδοσιακό γάμο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τι μπαλωτιέ που είναι λίγο σκιαχτικέ. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη κάμερε και τα λοιπά. Παιδιά, με συγχωρείτε να πω κάτι. Έχω κουραστεί με τι κάμερε του γάμου. Α, ναι, πολύ δηλαδή, πέρσι, δύο χρόνια τώρα έχουμε δει τόση κάμερα σε γάμου. Εγώ το λέω για το παραδοσιακό γάμο. Πάλι το κλειστάρε, παιδιά, να είστε καλά, να σε πιάνει και το μάτι. Αν είμαστε στο Ιούλιο, να μην έχουμε δύο πλανάκια. Λέμε τώρα, δηλαδή να έχουμε. Και εξαρτάται τι εννοούμε κλειστό κύκλο για τον καθένα. Θα είμαστε στον αέρα τον Ιούλιο. Λέμε τώρα. Λέμε είσαι τώρα. Καλά. Αυτά μέσα Ιουλίου. Έτσι. Πότε αποφασίστηκε αυτό και δεν με ενημερώσατε. Έτσι. Για να βάζουμε τα θέματα στη σωστή τους βάση. Μου λέει, κατάλαβες. Τέλος Οκτώβρη, άρχισε κουκλίτσα. Λοιπόν, ότι είναι ένα ζευγάρι που δεν είναι πάρα πολύ καιρό μαζί. Δηλαδή και μετά από ένα διαζύγιο πρέπει αυτός ο άντρας να έχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Τον μπράβο της και χαίρομαι πολύ, πολύ για τα αυτά παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το γαμπρό είναι ο Λευτέρης Λαζάρου. Τον συναντήσαμε λοιπόν.